Με μεγάλη καθυστέρηση άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών με τους αγρότες να τρέχουν πλέον προκειμένου να φανούν συνεπείς στην προθεσμία που εκπνέει στις 15 Μαΐου. Ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχοβίτης δέχθηκε σήμερα στο γραφείο του στην Αθήνα συνεταιριστές από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και από την Κρήτη, οι οποίοι του μετέφεραν προβληματισμούς και ανησυχίες για το κατά πόσο θα προλάβουν οι παραγωγοί να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους μέσα σε ένα μήνα. Με ομολογουμένως καθυστέρηση ξεκινούν σήμερα. Η καθυστέρηση οφείλεται στις διαδικασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς την Παρασκευή μετά τον έλεγχο από το ελεγκτικό για τον καθορισμό, την ομαλή εξέλιξη και καθορισμό τεχνικού συμβούλου στον ΠΤΠ. Οπότε όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει σήμερα η διαδικασία, από σήμερα η διαδικασία υποβολής δηλώσεων όρθιε από τους αγρότες. Εκφράσαμε την ανησυχία μας, στην οποία έχει να κάνει με την καθυστέρηση την οποία έχει υπάρξει μέχρι σήμερα στην έναρξη του ΟΖΕ. Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι θα ανοίξει σήμερα το σύστημα, δηλαδή το σήμερα εκτιμότητα είναι αύριο το πρωί. Για την πολυπόθητη παράταση, η μπάλα πλέον βρίσκεται στο γήπεδο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Χόγκαν με το ζήτημα να ξεκαθαρίζει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αν δοθεί παράταση, αυτή θα έχει διάρκεια ενός μήνα μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα θα είναι η μοναδική χώρα που θα ζητήσει παράταση από τον Ευρωπαίο Επιτρόπο. Ο χρόνος που απομένει μέχρι τις 15 Μαΐου δεν είναι αρκετός. Είχαμε μία συζήτηση με τον Επίτροπο, τον κύριο Χόγκαν, για να δοθεί παράταση μέχρι 15 Ιουνίου ως συνήθως. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, στο Συμβούλιο Υπουργών, όπου εκεί πέρα ευελπιστώ ότι όπως κάθε χρόνο θα έχουμε και φέτο ομαλή εξέλιξη και η παράταση θα δοθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Δεν υπάρχει περίπτωση σε διάστημα ενός μηνός να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε και να, μέχρι και ο τελευταίος παραγωγό μας. Οι συνεταιριστικές ενώσεις έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα διαδικαστικά εδώ και πολλές εβδομάδες με στόχο η συγκέντρωση των αιτήσεων ΟΣΔΕ να προχωρήσει χωρίς προβλήματα. Ήδη έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και δημιουργεί όχι μόνο διαδικαστικά προβλήματα, αλλά και ουσιαστικά προβλήματα, διότι οι αγρότες με την ενεργοποίηση παράλληλα ενεργοποιούν και τη λεγόμενη κάρτα του αγρότη, που τους δίνει κάποια ρευστότητα. Εμείς σαν ενώσεις έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες όλες, έχουμε ετοιμαστεί και είμαστε έτοιμοι από αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε την ομαλή διαδικασία της συγκέντρωσης των αιτήσεων ΟΣΔΕ από όλη την περιοχή μας, τουλάχιστον που αφορά εμάς.